για την Ομαρχιακή Επιτροπή της Λάρισας, για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, για τους υποψήφους βουλευτές, τον Αργύρη τον Γραβάνη, τον Γιάννη τον Καρυπίδη, τον Πέτρο τον Τζακνάκη και τον Αποστόλη τον Μπέκα, ένα δυνατό χειροκρότημα. Και τη Μαρία την Εμμανουήλ. Ακόμα και είσαι τυχερή τώρα. Είμαστε όλοι εδώ. Θέλω να σας να μοιραστώ μαζί σας μια αίσθηση που έχω από τον ερχομό του κυρίου Μητσοτάκη στη Λάρισα και από τις επισκέψεις τις κυβερνητικές στα χωριά. Διαβάζετε τίτλους, κυβερνητικά κλιμάκια πήγαν εκεί. Μου θυμίζει, φέρτε στο μυαλό σας, την τελευταία εβδομάδα πριν τις περιφερειακές εκλογές. Όταν ήξερε ότι χάνει ο εκλεκτός του, έδινα τα πάντα. Έτσι και τώρα ξέρουν ότι χάνουν τη Θεσσαλία. Και υπόσχονται τα πάντα. Έχουν όμως μια δυνατότητα. Αλλάζουν και επιβάλλουν ατζέντα. Εδώ και λίγες μέρες αναφέρονται στο πόθεν έσχες του Στέφανο του Κασελάκη με τοξικότητα και με μίσος. Γιατί? Γιατί τον φοβούνται. Γιατί δεν προστάει σε κανέναν. Και δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Γιατί δεν μειώνουν το ΦΠΑ.